Να μην δίνω εγώ τον λόγο, να με βοηθήσει. Ο κύριος Σατζολέτος από το Σκάι. Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να ρωτήσω αν όντως ζητήσατε από την κυρία Λαγκάρτ να δεσμευτεί το ταμείο δίπλα στην Ελλάδα. Αυτό δήλωσε η κυρία Λαγκάρτ στην Le Parisien, συμπληρώνοντας βέβαια πως για να γίνει αυτό, εκτός από τις μεταρρυθμίσεις, πρέπει να είναι βιώσιμο το χρέος της χώρας. Με την διευθύντρια του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου είναι γνωστό ότι. Με τη διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είναι γνωστό ότι έχω κατά καιρούς επικοινωνία, διαρκή επικοινωνία. Όχι πάντοτε εύκολη, διαφωνίες είναι δεδομένες, αλλά ειλικρινή και έντιμη επικοινωνία. Και είναι αλήθεια ότι ζήτησα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να ξεκαθαρίσει τη στάση του, να μην σπαταλάει τον χρόνο, να κρατήσει μια σταθερή θέση και να δεσμευθεί ότι με βάση τα πρότυπα, τα τεχνοκρατικά που απαιτούνται για να συμμετάσχει στο ελληνικό πρόγραμμα, είναι απαραίτητες συγκεκριμένες κινήσεις για την ελάθρωση του ελληνικού δημόσιου χρέους. Και αναφέρομαι βεβαίως σε αυτό που όλοι ονομάζουν μεσοπρόθεσμα μέτρα για την ελάθρωση του δημόσιου χρέους. Σε αυτή την βάση, ναι, βεβαίως ζήτησα την δέσμευση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ότι δεν θα είναι, να χρησιμοποιήσω μια έκφραση που χρησιμοποίησα πριν, à la carte, μόνο με τα μέτρα σε ό,τι αφορά τις μεταρρυθμίσεις, αλλά στο ζήτημα του χρέους η γνωστή ευρωπαϊκή τακτική του να πετάμε την μπάλα μπροστά, αλλά ότι θα φτάσουμε τώρα, πολύ σύντομα, σε μια συνολική λύση για το ελληνικό πρόβλημα.